Συζητάμε ένα ακόμη νομοσχέδιο που εισάγεται του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εισάγεται από κυβέρνηση με τα συνθήματα της επιτάχυνσης, του εξυγχρονισμού και της βελτίωσης στην απονομή της δικαιοσύνης. Αν κάτσουμε και μετρήσουμε πόσα τέτοια νομοσχέδια με ίδιους ή παρόμοιους τίτλους έχουν έρθει τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις και αν τα παίρναμε τις μετρητής, θα έπρεπε κανονικά σήμερα να υπήρχε μια ειδηλιακή κατάσταση στο χώρο της δικαιοσύνης και των δικαστηρίων, τελείως διαφορετική από αυτή που σήμερα πραγματικά υπάρχει. Τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και το προηγούμενο διάστημα? Αναθεώρηση κωδίκων, διαδοχικές αναθεωρήσεις από όλες τις κυβερνήσεις. Αλλαγές στη δομή, την κατανομή και τη σύνδεση των δικαστηρίων. Νέοι θεσμοί, όπως ιδιαίτερα ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Όλα αυτά και πολλά ακόμη είναι ενδεικτική αναφορά, ήρθαν στη Βουλή με τυμπανοκρουσίες, με βαρύγδουπους τίτλους, με την επίκληση της επιτάχυνσης, της βελτίωσης και της αποτελεσματικότητας στην απονομή της δικαιοσύνης. Φυσικά, επειδή εδώ γίνεται πολλή συζήτηση και αντιπαράθεση, ποιος θα είχε αντίρρηση να βγαίνουν πιο γρήγορα και να εκδίδονται πιο γρήγορα οι δικαστικές φάσεις? Ποιος θα είχε αντίρρηση να αξιοποιείται η τεχνολογία για να διευκολύνονται οι διαδικασίες και να είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες για όλους όσοι εργάζονται στον χώρο των δικαστηρίων και των δικαστηριακών υπηρεσιών? Ή ποιος θα είχε αντίρρηση στο να στηρίζεται η επιμόρφωση των δικαστών? Αντί για αυτά όμως, τι υπάρχει τελικά? Μία αβίωτη και αφόρητη πραγματικότητα τόσο για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στη δικαιοσύνη, τους δικαστές, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους της βιοπάλης, όσο και για εκείνους που έχουν ανάγκη προσφυγή στη δικαιοσύνη, ιδιαίτερα για τα λαϊκά στρώματα, χωρίς φυσικά να αναφερθούμε στα ζητήματα του περιεχομένου της δικαιοσύνης και του νομοθετικού πλαισίου που γίνεται όλο και πιο εχθρικό για το λαό και τις ανάγκες του σε όλα τα επίπεδα. Υποστελέχωση και ελλείψεις προσωπικού παντού, κτίρια και υποδομές στο ΕΛΣ, υλικός και τεχνολογικός εξοπλισμός απαρχαιωμένος, γενικευμένες καθυστερήσεις από το να βγάλεις μια φωτοτυπία και να κόψεις ένα γραμμάτιο μέχρι την έκδοση των αποφάσεων, όλα αυτά και πολλά ακόμη είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Δεν έπεσαν από τον ουρανό, δεν είναι κάποιες παθογένειες όπως τις περιγράφεται, είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολούθησαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Και όποιος ισχυριστεί ότι η κατάσταση είναι διαφορετική, είτε δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα στον χώρο των δικαστηρίων, είτε λέει συνειδητά ψέματα. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε στο εξής ερώτημα. Τι για αυτή την κατάσταση? Ήταν ζήτημα ανικανότητας? Ήταν ζήτημα λανθασμένων επιλογών? Είναι ζήτημα ότι οι δομές και η γεωγραφική κατανομή των δικαστηρίων είναι απαρχαιωμένες, όπως είπατε, χωρίς φυσικά να ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες πλευρές, ή μήπως φταίει ότι οι Έλληνες είναι δικομανείς? Γιατί και αυτό το έχουμε ακούσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα, όχι από εσάς, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αλλά σε παλιότερες αντίστοιχες συνεδριάσεις. Αυτό το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, το τι φταίει για τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει στο χώρο δικαιοσύνης, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Στην πραγματικότητα δεν φταίει τίποτα από όλα τα παραπάνω. Φταίει απλά το γεγονός ότι όλες αυτές οι αλλαγές που κάνατε και εσείς και οι υπόλοιποι τα προηγούμενα χρόνια και τα νομοσχέδια που φέρατε και εσείς και οι υπόλοιποι δεν είχαν πραγματικά σκοπό την επιτάχυνση της δικαιοσύνης ή τον εξυγχρονισμό, απλά το επικαλούνταν ως άλοθη, είτε ακόμη κι αν είχαν τέτοιο στόχο, την επιτάχυνση, τον εξυγχρονισμό κτλ. Κτλ. Αυτό αφορούσε αποκλειστικά συγκεκριμένες υποθέσεις
και συγκεκριμένες διαφορές και αφορούσε υποθέσεις που σχετίζονται με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Από τη μια μεριά. Και από την άλλη, αξιοποιούσαν εργαλεία που έκαναν τη δικαιοσύνη ακόμη πιο δυσπρόσιτη και εχθρική για τη λαϊκή πλειοψηφία και ακόμη πιο ασφυκτικό τον έλεγχο του κράτους επάνω στους δικαστικούς λειτουργούς. Αυτός λοιπόν είναι και ο στόχος του παρόντος νομοσχεδίου. Αυτός είναι ο στόχος, ο οποίος με αυτά τα κριτήρια, με αυτά ακριβώς τα κριτήρια, επιχειρεί εκτεταμένες παρεμβάσεις στον κώδικα οργανισμού κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Γιατί τελικά το πραγματικό ερώτημα και το πραγματικό δίλημα είναι επιτάχυνση για ποιον, ή εξυγχρονισμός και αποτελεσματικότητα για ποιον, και γιατί τα ζητήματα της ταχύτητας, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, ακόμη και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, δεν είναι κάτι ουδέτερο, κύριε Κότσιρα. Τα ζητήματα αυτά, ταχύτητα, ποιότητα, αποτελεσματικότητα, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, δεν είναι κάτι ουδέτερο. Δεν είναι κάτι πέρα και έξω από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και αν υπάρχει μία μόνο διαφορά, ουσιαστική διαφορά, αυτού του νομοσχεδίου σε σχέση με τα προηγούμενα, είναι ότι από τις διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου αποδεικνύεται ακόμη πιο καθαρά και με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια, και μάλιστα, για να χρησιμοποιήσουμε και μια νομική ορολογία, και με την αποδεικτική δύναμη και το αποδεικτικό μέσο της ομολογίας, γιατί το φωνάζει αυτό το πράγμα ο νόμος, τους στόχους και τα εργαλεία του, είναι η ακόμη μεγαλύτερη προσαρμογή της δικαιοσύνης στις ανάγκες του κεφαλαίου, της επιχειρηματικότητας, όπως το λέτε κομψά, και όχι των λαϊκών αναγκών. Όπως επίσης, πέρα από το στόχο, ομολογούνται και τα εργαλεία για να επιταχθεί αυτός ο στόχος. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία? Πρώτον, είναι η ιεράρχηση και η προτεραιοποίηση υποθέσεων μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος άλλων υποθέσεων, οι οποίες, όπως λέτε, επιβαρύνουν αχρίαστα το δικαστικό σύστημα και οι οποίες θα μπορούσαν να επιληθούν, όπως επίσης λέτε, χωρίς προσυμφυγή στη δικαιοσύνη, αλλά με συμβιβασμό των μερών. Και εμείς ρωτάμε, μια εργατική διαφορά, μια διαφορά ενός εργαζόμενου με τον εργοδότη, τι είναι? Ή μια διαφορά ανάμεσα σε μια τράπεζα και ένα λοφιλέτη, ένα μεροκαματιάρι, με επίδικο μάλιστα ζήτημα την προστασία της κατοικίας του. Αυτό τι είναι? Για σας, με βάση τη λογική σας, την πολιτική σας και το νομοσχέδιο, αυτές οι υποθέσεις που επιβαρύνουν αχρίαστα τη δικαστική ύλη και οι οποίες θα έπρεπε να λυθούν με εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Και οι οποίοι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί, όπως είναι ο θεσμός της διαμεσολάβησης, που το ψηφίσατε όλοι μαζί, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, στην ουσία συμβιβασμοί αποβαίνουν σε βάρος του πιο αδύναμου μέρους. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ως προς αυτό το ζήτημα, είναι χαρακτηριστικές οι ρυθμίσεις του άρθρου 4, που διευκολύνουν τη σύσταση ειδικών τμήματων προκειμένου να εκδικάζονται οι υποθέσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα επενδυτικά τμήματα όπως θα χαρακτηρίζονται, και τα οποία θα στελεχώνονται από έμπειρους δικαστές ή από δικαστές που θα έχουν προηγουμένως λάβει τη σχετική επιμόρφωση πάνω σε ζητήματα οικονομίας, λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της αγοράς και ούτω καθεξής. Να λοιπόν τι θα αφορά η επιμόρφωση των δικαστών, την οποία την έχετε και ως βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και την επιθεώρηση. Αυτό θα αφορά η επιμόρφωση. Και είμαστε σίγουροι ότι θα βγουν δικαστές εξπέρ και για τον νόμο Χατζηδάκη και από το πώς θα χτυπάνε τους εργατικούς αγώνες και τις εργατικές διεκδικήσεις, ή θα βγουν δικαστές εξπέρ για να υλοποιούν την πολιτική των πληστηριασμών σε βάρος των λαϊκών κατοικιών. Γιατί τέτοιου είδους επιμόρφωση θα κάνετε? Τέτοιου είδους. Ούτε η επιμόρφωση είναι κάτι ουδέτερο, κάτι απολιτικ, προσπαθείτε να το παρουσιάσετε. Από την άλλη μεριά, οι διατάξεις του κώδικα μεγαλώνουν τα εμπόδια πρόσβασης στη δικαιοσύνη
των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ρυθμίσεις του άρθρου 2 που προετοιμάζουν, όπως υπόθηκε και από άλλους ομιλητές στο δικαστικό Καλλικράτη, μέσα από συγχωνεύσεις, καταργήσεις δικαστηρίων και ούτω καθεξής, και με κυρίαρχη τη λογική που διέπει το άρθρο 2 παράγραφος 4, την κυρίαρχη λογική κόστους ωφέλους. Τι δίνω και τι παίρνω πίσω. Είναι η ίδια λογική που αφορά την κατανομή και την και το χάρτη των δικαστηριακών, είναι η ίδια λογική που αφορά το νέο ΕΣΥ και την υγεία, είναι η ίδια λογική που αφορά την παιδεία, είναι η ίδια λογική που αφορά την πολιτική προστασία, είναι η ίδια λογική την οποία εφαρμόζεται σε μια σειρά τομείς που είναι κρίσιμη για τις λαϊκές ανάγκες και στη δικαιοσύνη τώρα. Και είναι χαρακτηριστικό πραγματικά, το αμφισβητήσατε στην Επιτροπή, κύριε Υπουργέ, όταν σας το επισήμανε και βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Κομνηνάκα, είναι χαρακτηριστικά τα κριτήρια που βάζετε για να προχωρήσει στο μέλλον αυτή η διαδικασία των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια, λέτε, ύπαρξη κατάλληλης υποδομής για τη λειτουργία του υποίδρυση δικαστηρίου. Περίπτωση Β. Ή περίπτωση Γ, η αναλογία δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για μια σειρά προβλήματα τα οποία εσείς δημιουργήσατε με την πολιτική σας, ελλιπές προσωπικό δικαστικών υπαλλήλων, κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές απαρχαιωμένες, τα χρησιμοποιείτε τώρα ως άλοθη για να προχωρήσετε το δικαστικό Καλλικράτη. Αυτό λέγεται και τα δικά μας και τα δικά σας. Αυτή η πολιτική είναι, και μάλιστα την ίδια ώρα βάζετε και ένα ακόμη κριτήριο, την περίπτωση 5, που είναι το κριτήριο της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με το οποίο θα δικαιολογείται η ύπαρξη και η στήριξη δικαστηρίων σε μια περιοχή που ενδεχομένως έχει ένα επενδυτικό ενδιαφέρον ή σχετίζεται με διαφορές επενδυτικές, οικονομικές, επιχειρηματικές και ούτω καθεξής. Να λοιπόν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά και της πολιτικής σας και του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Είναι κάτι καινοφανές? Όχι, το περιέγραφε η έκθεση Πισαρίδη. Η έκθεση Πισαρίδη που συνδέεται άμεσα με το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το νέο μνημόνιο για όλους τους λαούς της Ευρώπης, ξεχωρίζει τη δικαιοσύνη ως ένα επενδυτικό εργαλείο. Και αυτό κάνετε και αυτό υλοποιείτε με το συγκεκριμένο κώδικα. Παρακάτω, δεύτερο εργαλείο για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Ο ασφικτικός έλεγχος των δικαστικών λειτουργών, η ενοχοποίησή τους, συλλήβδιν η ενοχοποίησή τους για τα ζητήματα των καθυστερήσεων και η μεγαλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση των ίδιων των δικαστών με την κυρίαρχη αντίληψη του σημερινού συστήματος. Είναι τα κριτήρια της αξιολόγησης τα οποία υπάρχουν στο άρθρο 59, οι προθεσμίες, τα στατιστικά στοιχεία, η προσαρμοστικότητα κτλ, τα οποία ουσιαστικά υποβαθμίζουν το δικαστικό λειτουργό σε έναν διεκπεραιωτή των αποφάσεων και των υποθέσεων, ο οποίος θα αναπαράγει ουσιαστικά την κυρίαρχη νομολογία που υπάρχει σε επίπεδο δικαστηρίων. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα των κριτηρίων που θέτεται και αυτής της δαμόκλειου σπάθης που θα υπάρχει πάνω από τους δικαστές. Και αυτά δεν τα λέει το ΚΚΕ. Είναι στοιχεία της κριτικής που διατύπωσε στην ακρόαση των φορέων και η Ένωση των Δικαστικών και Εισαγγελέων. Η νέα ηγεσία της Ένωσης Δικαστικών και Εισαγγελέων, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη ως ιδιωτική επιχείρηση, δεδομένου ότι στα κριτήρια επιθεώρησης χρησιμοποιεί καθαρά τεχνοκρατικούς οικονομικούς όρους που αρμόζουν σε ανώνυμη εταιρεία, δεν τα λέμε εμείς, η Ένωση τα λέει, που επιδιώκει να πιάσει το στόχο, δηλαδή παραγωγικότητα, ταχύτητα διεκπεραίωσης κτλ. Όροι που είναι ξένοι προς την απονομή της δικαιοσύνης και παράλληλα επικίνδυνοι, διότι δεν συνάδουν με το δικαιοδοτικό έργο και περιορίζουν το ελεύθερο φρόνημα του δικαστή. Δεν είναι δική μας κριτική αυτή, είναι κριτική που έγινε στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων. Και τι άλλο θα συμβεί με τα κριτήρια που βάζετε? Θα κυριαρχήσει πλήρως ο υποκειμενισμός,
θα κυριαρχήσουν οι πελατειακές σχέσεις και θα κυριαρχήσει και ο αποκλεισμός δικαστών και λειτουργών που δεν είναι αρεστοί στην εκάστοτε κυβέρνηση. Τρίτο εργαλείο για το στόχο σας είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπου προβλέπεται δυνατότητα να μετατροπούν δικαστήρια σε δικαστήρια τηλεματικής, τηλεσυνεδριάσεις, η οποία θα ακυρώσει τη δημοσιότητα και αμεσότητα των συνεδριάσεων και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, το τι περιέχει, γιατί τα είπανε πάρα πολύ, τα είπε και η Μαρία Κομνηνάκα. Όμως, κύριε Υπουργέ, υπάρχει το εξής ζήτημα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχει ήδη ανοίξει συζήτηση διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της λεγόμενης ψηφιοποίησης για την εισαγωγή στη δικαιοσύνη της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι το ζήτημα που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Και μάλιστα σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν ήδη πιλωτική εφαρμογή με μεγάλη κριτική, όπως είναι το σύστημα Compass στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα χαρακτηριστικά αυτής της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν λέμε ότι κάνετε αυτό με το νομοσχέδιο, όμως ανοίγετε τέτοιου είδους λογικές και ξέρετε πώς ακόμη τις ανοίγετε. Όταν υποβιβάζετε τον δικαστή σε διεκπεραιωτή απλό υποθέσεων, το επόμενο βήμα της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται από μόνο του. Αφού ο δικαστής είναι απλός διεκπεραιωτής, γιατί να μην αντικατασταθεί στο όνομα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης και από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή αύριο μεθαύριο. Αυτή είναι η συνέχεια, να το πω έτσι, της πολιτικής σας. Άρα λοιπόν, για να ξανηγυρίσω και σε αυτό που έλεγα, ούτε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι κάτι ουδέτερο, κάτι απολιτικ, γιατί κατηγορηθήκαμε εδώ και για τεχνοφοβία κτλ. Καθορίζεται ξεκάθαρα από τους στόχους με βάση τους οποίους υπηρετείτε. Και εδώ, πέρα από όλα τα ζητήματα ασφάλειας, δεδομένων, πέρα από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με άλλου είδους προβλήματα, εδώ, στη νέα αυτή ψηφιακή πραγματικότητα, στον χώρο των δικαστήριων, ποιος θα μπορέσει να σταθεί? Θα μπορέσει να σταθεί ο αυταπασχολούμενος δικηγόρος, ο δικηγόρος των φτωχών και μεσών εισοδημάτων, ή θα μπορέσει να σταθεί μόνο μια δικηγορική εταιρεία? Το δεύτερο θα συμβεί. Και γι' αυτό τον λόγο και με την τροπολογία που φέρνετε, με την τροπολογία που φέρνετε για τις δικηγορικές εταιρείες, έστω και στο επίπεδο του συμβολισμού και της αναφοράς στα δικόγραφα και τις αποφάσεις του ονόματος της δικηγορικής εταιρείας, κάνετε ένα ακόμη βήμα ισχυροποίησης σε αυτή την κατεύθυνση. Να λοιπόν γιατί η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δεν είναι ουδέτερη. Δύο παραδείγματα μόνο να σας πω. Δύο παραδείγματα. Αξιοποιήθηκαν στο παρελθόν οι νέες τεχνολογίες και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πού αξιοποιήθηκαν, κύριε Ξανθόπουλε? Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Για να μπορούν να γίνονται πληστηριασμοί κατοικιών εν κρυπτό και να αντιμετωπίσουν αυτό το κίνημα αλληλεγγύης διεκδίκησης σε βάρος των πληστηριασμών. Να λοιπόν πώς αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. Ή να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, κύριε Τσιάρα, που δεν σχετίζεται απόλυτα με τα δικαστήρια, σχετίζεται όμως με το χώρο της δικαιοσύνης. Γιατί το συναντούν καθημερινά δικηγόροι, συμβολιογράφοι, απλός κόσμος, η κατάσταση στα κτηματολόγια. Αυτό το φιάσκο της ψηφιοποίησης στα κτηματολόγια. Που ναι, μεν μπορείς να παίρνεις ένα πιστοποιητικό ηλεκτρονικά, όμως για να καταχωρηθεί μια εγγραφή για μια απλή μεταβίβαση σε ένα κτηματολόγιο, ακόμη και τα κεντρικά της Αθήνας και του Πειραιά, θέλεις 2, 3 και 4 μήνες. Να λοιπόν η ψηφιοποίηση. Γιατί την ίδια στιγμή δεν λυθήκαν οι ζητήματα υποδομών, προσωπικού, που όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η δική μας κριτική απέναντι στο νομοσχέδιο. Δεν ισχύει. Είπατε κάτι στην Επιτροπή που ήθελα να το σχολιάσω. Δεν ισχύει από τη δικιά μας τη μεριά τουλάχιστον, ούτε σας κατηγορούμε γι' αυτό, ότι στόχος σας είναι το πώς θα στρέψετε τη δικαιοσύνη στην οικονομία. Η δικαιοσύνη ως στοιχείο του κράτους εκ των πραγμάτων είναι στραμμένη και συνδέεται με την οικονομία. Το ζήτημα είναι με ποια οικονομία. Με ποια οικονομία συνδέεται και ποια οικονομία και ποια συμφέροντα υπηρετεί. Την οικονομία και τα συμφέροντα των λίγων, όπως κάνετε εσείς,
ή την οικονομία και τα συμφέροντα των πολλών. Στο πλαίσιο του σημερινού κράτους συμβαίνει το δεύτερο, τα συμφέροντα των λίγων. Αυτό λοιπόν για το οποίο εμείς σας κατηγορούμε είναι όχι για τη σύνδεση με την οικονομία, ξαναλέω, αυτή ούτως ή άλλως υπάρχει, αλλά το ότι υπονομεύεται ακόμη και αυτά τα μικρά περιθώρια που υπάρχουν σήμερα σε επίπεδο νομοθεσίας, δικαστικής κρίσης, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ο λαός να βρει το δίκιο του μέσα από αυτή τη διαδικασία. Φυσικά, η ριζική λύση είναι η ανατροπή και αυτού του συστήματος δικαιοσύνης και αυτού του συστήματος συνολικότερα.